Φυσικά το ίδιο ισχύει για το πόσο κοντά είμαστε στη Δευτέρα Παρουσία. Προσωπική μου ταπεινή άποψη, πιστεύω ότι είμαστε αρκετά κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Το πόσο ο Θεός το γνωρίζει. Τα σημεία των καιρών, επαναλαμβάνω, φωνούν και βοούν και κραυγάζουν ότι βρισκόμεθα πολύ κοντά στον Αντίχριστο και πολύ κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί σε αυτά τα χρόνια? Πολλά πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να φτιάξουμε τους εαυτούς μας, ο καθένας τον δικό του εαυτόν, και όταν ο καθένας φτιάξει το δικό του εαυτό, θα μπορέσει να φτιαχτεί και κοινωνία και να υπάρχει πραγματικά ελευθέρα και ζώσα και ελεύθερη εκκλησία και με γενναίο φρόνημα και πολύ πίστη, και θα είμαστε ο Σπύρι. Θα είμαστε λέοντες, ο Σπύρ πνέοντες, εάν φτιάξουμε τους εαυτούς μας και αποκτήσουμε τις χάρες και τις αρετές και τα χαρίσματα του Αγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν και ό,τι και να συμβεί, εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε, να αρνηθούμε και να αφήσουμε την Εκκλησία μας και τον Κύριό μας. Και αν έχουμε μια ιδιαίτερη, και φυσικά πάνω απ' όλα, όπως λέγει, αν έχουμε μια ιδιαίτερη αποστολή, φυσικά όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν κάποια ιδιαίτερη αποστολή, όπως είπαμε και στη δεύτερη ομιλία μας για την Ιεραποστολή. Έχουμε καθήκον ιερών όλοι μας να ενημερώνουμε και να διαφωτίζουμε. Πρώτα εμείς να ενημερωθούμε και να διαφωτιστούμε και να καταρτιστούμε, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Πρώτο λέει φωτιστήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτο να αγιαστήνε και έπειτα αγιάσε. Πρώτα εμείς θα φωτιστούμε και θα αγιαστούμε και θα ενημερωθούμε και μετά θα ενημερώσουμε και τους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με όποιο τάλαντο έχει ο καθένας μας, με αυτό το τάλαντο, για να μην έχουμε το αποτέλεσμα του κακού δούλου που έκλειψε το ένα τάλαντο που είχε δώσει ο Κύριος, αυτό το τάλαντο θα το καλλιεργήσουμε και ας το πολλαπλασιάσουμε. Αυτές θα έχουν έρθει τελευταία, θα μου επιτρέψετε να πάνε κάτω από τις άλλες. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, όσες προλάβουμε, όσο αντέξουμε. Βέβαια πολλοί από εσάς μου κάνουν παράπονα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί η εκπομπή είναι αργά. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Μακάρι να μπορούσαμε να γινόταν πιο νωρίς λιγάκι. Θα προσπαθήσω να συνεδρώ με την διεύθυνση και με τον Γενικό Διευθυντή του καναλιού, τον κύριο Κουτουλάκη, αν θα μπορέσει να γίνει η εκπομπή λίγο πιο νωρίς. Να αρχίζει παραδείγματος χάρη γύρω στις 9 η ώρα και να τελειώνει γύρω στις 12. Γιατί πολλοί από εσάς, το καταλαβαίνω και ζητάω συγγνώμη, ίσως έχουν εργασίες το πρωί και πρέπει να ξυπνήσουν πολύ πρωί και δεν κουράζονται για να παρακολουθούν μέχρι τέλος την εκπομπή. Αλλά όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ας κουραστούμε και λίγο. Εξάλλου μία φορά τη βδομάδα, είναι κάθε Κυριακή, δεν γίνεται καθημερινά και είναι τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα που συζητάμε, όπως βλέπετε, που νομίζω το αξίζει τον κόπο και να κοιμηθούμε λίγο αργότερα. Εδώ κουραζόμαστε και ξενυχτάμε για άλλα πράγματα που είναι ανούσια, που είναι δευτερεύοντα και δεν έχουμε κανένα ψυχικό όφελος. Και πολλοί από τους νέους, ιδιαίτερα σε διασκεδάσεις, σε κέντρα, σε δισκοτέκ, και σπαταλούν τους ώρες ψάδικα. Ας κουραστούμε λοιπόν λίγο και ο μισθός σας οπωσδήποτε θα είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη ρωτάει τη γνώμη έχω για την εκπομπή της κυρίας Δουράκη για την Ορθοδοξία στο τηλετόρα. Καλή γνώμη έχω, αγαπητή κυρία Μαρία, για την κυρία Δουράκη. Είναι μια αγωνίστρια, προσπαθεί με το δικό της τρόπο να ενημερώσει και να αγωνιστεί, αλλά όπως είναι γνωστό η κυρία Δουράκη έχει σταματήσει πλέον να κάνει εκπομπές στο τηλετόρα για λόγους που δεν γνωρίζω ακριβώς. Η κυρία Αλίκη από τα Πατήσια. Να επαναληφθούν, ρωτάει, ξανά οι ύμνοι, τίτλοι των χριστιανικών ύμνων. Οι τίτλοι, αγαπητή κυρία Λίκη, των κασετών μας είναι, όπως σας είχα πει, μία κασέτα, διπλή κασέτα, έχει δύο κασέτες δηλαδή μέσα, και η μία κασέτα έχει τίτλο «Άκου Χριστέ μου» και η δεύτερη κασέτα έχει τίτλο «Κάποια μέρα». Η κάθε κασέτα έχει περίπου από 6 μέχρι 10 τραγούδια στην κάθε κασέτα από χριστιανικούς ύμνους και που έχουν αναφορά στον Κύριο, στην Παναγία, στην Πατρίδα και διάφορα άλλα χριστιανικά πράγματα. Λοιπόν, μπορείτε να τη βρείτε αν ενδιαφέρεστε στο βιβλιοπωλείο μας, στον Πατροκοσμά, που είναι στα γραφεία του Συλλόγου μας, το ΣΥΤΣΑ 1Β στον 4ο όροφο, πίσω από το Πολυτεχνείο. Από το Περιστέρι ο κύριος Παπαδόπουλος
Λέγει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι οι Ορθόδοξοι λένε ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι οι Ορθόδοξοι λένε ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Δεν ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Παπαδόπουλε. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά μία φύση. Τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, μία φύση, μία ουσία. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι ένα μυστήριο. Όπως έχουμε πει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι μυστήρια και δεν μπορεί να τα κατανοήσει το μυαλουδάκι το δικό μας το ανθρώπινο, το πεπερασμένο μυαλό του ανθρώπου. Όπως δεν μπορεί να κατανοήσει άλλα πιο απλά πράγματα. Πολύ πιο απλούστατα πράγματα, τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Λοιπόν, και ένα παράδειγμα απλό, για να γίνει έτσι λίγο κατανοητό, είναι όπως έχω πει και άλλη φορά, το παράδειγμα εκείνο του Αγίου Σπυρίδωνα που έκανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 με το κεραμίδι, που πολεμώντας τον Άρη και προσπαθώντας να αποδείξει τον Άρη ότι είναι η Αγία Τριάδα τρία πρόσωπα ενώ και μία φύση, μία ουσία. Λοιπόν, πήρε ένα κεραμίδι στα χέρια του και λέει: στο όνομα του Πατρός ανεβαίνει η φωτιά και του Υιού κατεβαίνει το νερό και του Άγιου Πνεύματος και έμεινε στο χέρι του το χώμα. Τρία πράγματα λοιπόν, φωτιά, νερό και χώμα, αποτελούσαν το κεραμίδι. Ένα κεραμίδι βλέπουμε ενώ έχει τρία συστατικά. Τρία πράγματα. Τρία πρόσωπα λοιπόν, τρία ξεχωριστά πρόσωπα, ένας Θεός όμως. Μία ουσία, μία δύναμη, ένα θέλημα, μία εξουσία και τα πάντα ένα, εκτός από τα πρόσωπα. Λάθος λοιπόν ότι λένε οι κακώς ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι εμείς υποστηρίζουμε Ορθόδοξοι ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Ο κύριος Θεόδωρος απαντήσει για τι σχέση έχουν οι αποκρατικοποιήσεις με το 666. Τι σχέση έχουν οι αποκρατικοποιήσεις με το 666. Δεν γνωρίζω αγαπητέ φίλε και φίλε, αγαπητή φίλε Θεόδωρε, τι σχέση μπορεί να έχουν με το 666, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Θα το μελετήσω το ερώτημά σας και ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή θα σας απαντήσω. Λυπάμαι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκου Μαρία από το Γαλάτσι για τα συγχαρητήριά της και εμείς την ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί. Η κυρία Αγγελική από το Μοσχάτο και αυτή πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστούμε. Ρωτά, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν δεν πάρουμε την ταυτότητα θα μπορέσουμε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Όπως νομίζω ότι ήδη σχεδόν έχει απαντηθεί το ερώτημά σας, κυρία Αγγελική, ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο και σημαντικό πρόβλημα, πιστεύω, από ό,τι φαίνεται, διότι δεν έχει βγει καν η νέα ταυτότητα, η κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων τώρα βγαίνει και αν εμείς αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 26 Μαρτίου, την ερχόμενη Κυριακή, δηλαδή Κυριακή Σταυροπροσκυνή στο πεδίο του Άρους στις 3 η ώρα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ακόμα και θαύματα, εάν τρέξουμε και αν αγωνιστούμε με δύναμη και σθένος. Αλλά οπωσδήποτε θα έρθει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, και μάλλον πολύ γρήγορα, που θα κληθούμε να διαλέξουμε τον Χριστό ή τον Αντίχριστό. Τον αγώνα και την κακοπάθεια και την κακοπέραση με την άνεση και τις απολαύσεις και τις δωρεές, όλες αυτές που θα χαρίσει και τις ανέσεις ο Αντίχριστος και τα όργανα του στους πολίτες του κράτους του, του Αντιχρίστου αυτού κράτους που θα δημιουργήσει, του παγκοσμίου κράτους. Δεύτερη ερώτηση, ρωτάει πάλι η ίδια κυρία από το Μοσχάτο, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, ποια διαδικασία ακολουθεί η ψυχή. Βέβαια, δεν είναι το θέματός μας, πλην όμως μια που κάνατε αυτή την ερώτηση, μου απευθύνει αυτή την ερώτηση, με ρωτάτε μετά για να κοιτάξουμε μήπως είναι καμιά άλλη παρόμοια. Ποια σημασία έχει το τριήμερο, τα 9 μέρα και τα 40 μέρα. Τέσσερις μετά τις 40 μέρες, ποια είναι η τύχη της ψυχής. Μετά τις 40 μέρες, ποια είναι η τύχη της ψυχής. Μάλιστα, είναι παρεμφερείς αυτές οι τρεις ερωτήσεις. Υπάρχει φυσικά μία ακολουθία, μία διαδικασία η οποία ακολουθάει η ψυχή. Ως γνωστόν, η ψυχή είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από δύο φύσεις. Από το σώμα, το οποίο σώμα είναι φθαρτό και θνητό, και από την ψυχή, η οποία ψυχή είναι αθάνατη και αιώνια. Η ψυχή, ως γνωστό, δεν πεθαίνει, ούτε προϋπάρχει, όπως υποστηρίζουν πολλοί αιρετικοί και
ο Κύριος του Λάτους. Δεν προϋπάρχει ψυχή. Η ψυχή είναι μία και μοναδική για τον κάθε ένα άνθρωπο που γεννιέται. Γεννιέται, πεθαίνει ο άνθρωπος, η ψυχή παραμένει η ίδια για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πηγαίνει ούτε μεταβαίνει σε άλλο σώμα ή σε άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, μόλις πεθαίνει λοιπόν ο άνθρωπος, το σώμα στα εξονσυντέθη, η ψυχή παραμένει αιώνια και ακολουθεί βέβαια κάποια διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες νόμες αναφορές των Αγίων Πατέρων που λένε ότι περνάνε από κάποια τελώνια, τα οποία τελώνια είναι κάποια πάθη, όπως είναι το πάθος, το τελώνιο της πορνείας, της γαστριμαργίας, της ομοφιλοφιλίας, του ψεύδους και πολλών άλλων πραγμάτων και πολλά άλλα τελώνια. Και μετά πηγαίνει σε μία κατάσταση, θα λέγαμε έτσι, προσωρινή, μέχρι ότου γίνει η δεύτερη παρουσία, να αναστηθούν όλοι νεκροί και να γίνει η τελική κρίση. Λοιπόν, περισσότερο όμως θα μου επιτρέψετε, αγαπητή κυρία Αγγελική, να σας πω σε κάποια άλλη εκπομπή που θα είναι πιο σχετικό το θέμα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, δεκάδες ερωτημάτων χωρίς υπερβολή, που έχουν σχέση με το θέμα και περιμένουν κάποια απάντηση. Ο κύριος Σωτήρης από τον Πειραιά λέει να ξεσηκωθούν όλοι οι χριστιανοί. Επίσης η ταγή, οι παπάδες, επίσκοποι και να ενημερώσουν τον κόσμο και να παρακάψουν τις έρηδες, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αφού δεν έχουμε πολιτικούς και παρασιωπούν αυτή την κατάσταση, να πάρουν θέση κληρικοί. Είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως σχετικά με αυτό το θέμα για την ενημέρωση, ότι πρέπει να, ότι φυσικά και συμφωνώ μαζί σας, αγαπητέ φίλε τηλεθεατή Σωτήρη, ότι πρέπει να ξεσηκωθούν και άμεσα μάλιστα και πολύ δυναμικά, αν θέλουμε να γλιτώσουμε, όλοι οι χριστιανοί και να αρχίσουμε τις αντιδράσεις όχι μόνο για τα θέματα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Και φυσικά είπαμε την νόμιση για τους πολιτικούς και για τους κληρικούς τι πρέπει να κάνουν. Σε λίγο ελπίζω να τελειώσουμε, να μην σας κουράσουμε πάρα πολύ. Δεν βγάζω μερικά γράμματα. Όσοι αποστρατεύονται, η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική. Όσοι αποστρατεύονται, η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική. Ναι, μάλιστα, η κυρία, μάλλον, με συγχωρείτε, είναι κάποιος ταγματάρχης, Εμμανουήλ, αγαπητέ και αξιότιμη κύριε Εμμανουήλ, κατάλαβα τώρα τι εννοείτε. Φυσικά και η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική, διότι αν και είχαν βγάλει κάποιο ειδικό άρθρο, αν θυμούμε καλώς, στον πρώτο νόμο, το 1599, το 86, το οποίο άρθρο αυτό είχε μια ειδική μεταχείριση για όλους τους στρατιωτικούς και τα όργανα τάξεως, αστυνομία κλπ. Και έλεγαν ότι αυτοί δεν θα παραλάβουν την ηλεκτρονική ταυτότητα, ακριβώς για το λόγο το ότι υπήρχε το πρόβλημα, ήδη πιάνονται από αυτά, από το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και της παρακολουθήσεως μέσω του μικροτσίπ. Το μικροτσίπ, όπως είπαμε, ένας πομπός και δέκτης, ο οποίος στέλνει και παίρνει μηνύματα. Οπότε θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, και γίνεται αυτό, το έχουν κάνει πειράματα και σε ψάρια και σε ζώα, έχουν σφραγίσει, υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με κάποια ζώα της Κρήτης που τα έχουν σφραγίσει, ήδη τα έχουν σφραγίσει τώρα για να τα παρακολουθούν. Υπάρχει και το μικροτσίπ, μπορείτε να το δείτε, και την τηλεκάρτα, εδώ είναι, αν ανοίξετε αυτό το χρυσό σημείο εδώ πέρα, με κάποιες γραμμώσεις απάνω από μέσα, θα δείτε ότι υπάρχει ένα μικροτσίπ, στο οποίο μικροτσίπ αυτό υπάρχει το πρόγραμμα με το οποίο γίνεται η επικοινωνία μας μέσω της τηλεκάρτας. Λοιπόν, και φυσικά, οπωσδήποτε, θα έρθει κάποια στιγμή, αν όχι άμεσα, που θα σας δώσουν και εσάς κάποια ταυτότητα ηλεκτρονική, διότι φυσικά όλους, το κράτος αντιχρίστου και τα οργανά του, θέλουν να ελέγχουν και παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα. Ιδιαίτερα τους αξιωματικούς, ανώτερους και κατώτερους. Ο Γιάννης από τα Πατρίσια, το κανάλι 67, είναι πεντηκοστιανό. Πώς δέχεστε να κάνετε εκπομπή εφόσον είστε ορθόδοξοι? Κάνετε κάποιο λάθος, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη. Το κανάλι 67 δεν είναι πεντηκοστιανό. Το πεντηκοστιανό κανάλι είναι το κανάλι 62.
62. Το κανάλι 67 είναι κάθε άλλο παρά κανάλι αιρετικό. Άλλο το κανάλι 67 και άλλο το κανάλι 62. Στο κανάλι 62 είναι οι πεντηκοστιανοί οι αιρετικοί. Το έχουν πει αρκετές φορές από την θέση αυτή και από την εκπομπή Φωνή του Πατροκοσμά. Άρα λοιπόν κάνετε λάθος και λυπάμαι. Φυσικά, εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποια άγνοια, δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε σας κατηγορώ. Ο Γιώργος από την Νέα Φιλαδέλφια, υπάρχει σχέση μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και του Αντιχρίστου? Φυσικά, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα δούμε τον Πάπα από κάτω. Θα δούμε την Παπική Εκκλησία. Και καλό είναι να μην τη λέμε Καθολική Εκκλησία, διότι η Καθολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξη. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο τίτλος αυτός ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού και όχι στους Παπικούς. Αυτοί σφετερίζονται τον τίτλο Καθολική, όπως και πολλά άλλα πράγματα, και δεν θα πρέπει να τους λέμε Καθολικούς. Βέβαια έχει επικρατήσει, κακώς βέβαια. Η Παπική λοιπόν Εκκλησία φυσικά και έχει σχέση με τον Αντίχριστο και δεν αποκλείεται το ένα από τα θηρία της Αποκαλύψεως να είναι ο Πάπας, ο οποίος είναι σχεδόν παγκόσμιος ηγέτης σήμερα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, σε πολλοί κόσμο, σε εκατομμύρια ανθρώπων, και δεν αποκλείεται να επαναλαμβάνει το ένα θηρίο το οποίο θα παραδώσει την εξουσία, την ήδη έτοιμη εξουσία, στο αναμενόμενο θηρίο, τον Αντίχριστο. Όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, τον Πάπα βρίσκουμε από κάτω. Τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Πάπας και τις αιρέσεις που έχει δημιουργήσει ο Πάπας είναι πάρα πολλές, και σε αυτό, και γι' αυτό θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι και τηλεθεατά Γεώργιε. Η κυρία Έφη από το Νέο Ηράκλειο ρωτάει αν ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από την ΕΟ και πότε περίπου θα εμφανιστεί. Δεν γνωρίζω, αγαπητή μου κυρία Έφη, δεν είμαι προφήτης να γνωρίζω πότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ούτε και τσαρλατάνος φυσικά, με τη βοήθεια του Θεού. Εγώ σας λέγω αυτά που πρέπει να σας πω, να σας ενημερώσω και να σας εξηγήσω κάποια πράγματα τα οποία είναι γεγονότα, είναι σημεία των καιρών τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί, και από εκεί πέρα ο καθένας νουν έχει, ας καθίσει κάτω και ας καταλάβει τι συμβαίνει, πού πάμε, πού βρισκόμαστε και πότε περίπου θα συμβούν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά, όπως σας έχω πει. Λοιπόν, αλλά για το πότε δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αν ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από την ΕΟΚ, 100% ο Αντίχριστος. Αυτό μπορώ να το πω με κάθε βεβαιότητα, ότι ο Αντίχριστος θα είναι παιδί της ΕΟΚ. Γι' αυτό βλέπετε η ΕΟΚ και παίρνει τέτοια δύναμη και τέτοια εξουσία, και ήδη έχει, μην βλέπετε που δεν το λένε, η Αμερική έχει σβήσει, η Ρωσία έσβησε πριν λίγα χρόνια. Η Αμερική έχει σβήσει και αυτή, άσχετα αν δεν φαίνεται και δεν το λένε, και αυτή η δύναμη η οποία βγαίνει τώρα και γεννάται και αναπηδάει μέσα από όλες τις εξουσίες και από όλες τις δυνάμεις και από όλα τα κράτη είναι η ΕΟΚ, το δεκακέρατο θηρίο της ΕΟΚ, με τα κράτη, τα 10 ή 12 κράτη που είναι αυτή, 12 κράτη που είναι αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορεί και να αυξηθούν, αλλά μπορεί και να φτάσουν στην τελική στιγμή, δηλαδή στιγμή στα 10 κέρατα, στους 10 βασιλείς, στις 10 εξουσίες δηλαδή. Άρα λοιπόν, ναι, θα βγει μέσα από την ΕΟΚ. Ο αγαπητός φίλος Κωνσταντίνος από την Κηφισιά, να γίνεται πιο σαφής, ρωτάει, λέγει στην κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν ξέρω, ίσως εσείς θα μπορούσατε να γίνετε, να κάνετε μία πιο σαφέστερη ερώτηση, τι ακριβώς θέλετε να σας πω για την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Γιατί είναι τόσα πολλά για το θέμα αυτό και για τις ταυτότητες που δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς θέλει να ακούσει ο καθένας. Αν θέλετε μπορείτε να ξαναπάρετε τηλέφωνο τώρα, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Δίνω την άδεια στους τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες. Μόλις θα πάρετε τηλέφωνο, ο Κωνσταντίνος από την Κηφισιά, να φέρω αμέσως το ερώτημά σας και να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Η κυρία Λίτσα από τα Κάτω Πατήσια ρωτάει, όσοι έχουν κάρτα με την ταινία χωρίς να το ξέρω, τι μπορούν να κάνουν? Όσοι έχουν κάρτα με την ταινία, ποια ταινία κυρία Λίτσα? Την ταινία αυτή που ανέφερα προηγουμένως, την Πάχους 16 χιλιοστών, τη Λευκή Λωρίδα, που μπορούν να χωρέσουν μέσα 100-200.000 λέξεις αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερα ίσως αργότερα, ή εννοείται ταινία, το Bargo System, το γραμμικό κώδικα, αυτές οι γραμμούλες που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα?
Εάν έχετε το Bar Go System, φυσικά θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους κάρτες, διότι η χρήση αυτών των καρτών θα σας εθίσουν στο να θεωρείτε ως αθώο τη χρήση του 666, μετά θα αποδεχτείτε και την ταυτότητα και την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων και φυσικά μετά κατά συνέπεια το σφράγισμα, το τελικό σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Αν αναφέρεστε στην ταινία των 16 πάγους 16 χιλιοστών που οι λέξεις μέσα περιλαμβάνονται 100-200.000 λέξεις περίπου, τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό έχει σχέση πλέον με ηλεκτρονικό φακέλωμα και φυσικά και γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να αντιδράσουμε, διότι ο Θεός μας έφτιαξε αυτεξούσιους και ελεύθερους ανθρώπους και πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία, η ελεύθερη επιλογή του καθενός μας και η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, τα οποία όλοι μας και καλά κάνουμε είμαστε υπέρμαχοι. Άρα, επουδενή λόγο, δεν πρέπει να δεχόμεθα κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη κάποιο φακέλωμα και κάποια αστυνόμευση και ιδιαίτερα ηλεκτρονική. Από την Ηλιούπολη κάποιος ανώνυμος λέει, πολλοί Έλληνες που θα πάρουν το 666 να μην παρασυρθούν. Ναι, φυσικά, αγαπητέ φίλε, από την Ηλιούπολη δεν έχεις αφήσει το όνομά σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φυσικά αυτός είναι και ο σκοπός μας και ο στόχος εκπομπής μας, να ενημερώσουμε τους Έλληνες για να μην παραλάβουν τις κάρτες αυτές με το 666, διότι κινδυνεύουν και σωματικά με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αλλά και ψυχικά με τον αιώνιο ψυχικό θάνατο με την αποδοχή του 666. Η κυρία και αγαπητή τηλεθεάτρια Μαρία από την Ελευσίνα. Αν μπορούσα να έχω μία απάντηση στο πώς θα αντιδράσουμε στο 666 και στις νέες ταυτότητες κλπ. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι άνεργος και φτωχός ο περισσότερος. Πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα? Συγγνώμη. Με πολλούς τρόπους, αγαπητή κυρία Μαρία, μπορούμε να αντιδράσουμε για το 666 και ένας τρόπος άμεσος είναι το να παραβερθείτε και εσείς και πολλοί από τους γνωστούς σας στη συγκέντρωση που θα γίνει την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή στο πεδίο του Άρεως από πάρα πολλούς φορείς και οργανώσεις για το θέμα 666, νέες ταυτότητες, ηλεκτρονικές κάρτες, κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ. Και φυσικά να μην αποδεχτείτε αυτές τις κάρτες, να διαμαρτυρηθείτε και τηλεφωνικά και γραπτά, να στείλετε πίσω την αίτηση, να γράψετε παράδεκτη στην αίτηση στις αιτήσεις που σας στέλνουν για την παραλαβή αυτών των καρτών και με την ενημέρωση που θα κάνετε σε άλλους Έλληνες και Ορθοδόξους. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι άνεργος και φτωχός, ο περισσότερος πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλος να συζητήσω εγώ το θέμα, πώς θα λυθεί το θέμα, αν εννοείται αυτό, της ανεργίας. Αν εννοείται, επειδή ο κόσμος είναι άνεργος και φτωχός, πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα των ανωτανθωτήτων κλπ. Είπαμε και προηγουμένως ότι ήρθε η ώρα ή θα έρθει η ώρα της κρίσεως, που θα κληθούμε όλοι μας να αποδείξουμε κατά πόσο είμαστε πιστοί χριστιανοί και πιστεύουμε στον Κύριό μας ή όχι. Η κυρία Ελένη από Πεύκη. Είναι όντως 3,5 τα χρόνια που θα λαμπρύνει η Ορθοδοξία μας και άλλα 3,5 που θα έρθει ο Αντίχριστος, και το σφράγισμα πότε περίπου σκέφτονται να το κάνουν? Λοιπόν, είναι γνωστό, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, σε 3 εκπομπές μας που έχουμε αναλύσει τα σημεία των καιρών, επαναλαμβάνω για όσους δεν το γνωρίζουν, οι κασέτες αυτές, οι βιντεοκασέτες αυτές υπάρχουν στο σύλλογό μας από όλες τις ομιλίες που έχουμε κάνει στο κανάλι 67, στην εκπομπή Φωνή του Πατρόκοσμά, και μπορείτε όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να τις ζητήσουν και να τις πάρουν.
Έχουμε κάνει λοιπόν 3 εκπομπές με θέματα σημεία των καιρών και εκεί μέσα έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τα θέματα αυτά. 7 είναι τα χρόνια, αγαπητή μου κυρία Ελένη, του Αντιχρίστου. Όταν από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος, δημόσια, το τονίζω αυτό, δημόσιο ο Αντίχριστος, 3,5 χρόνια θα είναι τα καλά σε εισαγωγικά, στα οποία θα υποδύεται τον καλό, τον Άγιο, τον ενάρετο, θα αγαπάει τους ανθρώπους, θα φέρει δίθεν την ειρήνη, θα διαλύσει όλα αυτά, την ανεργία, τα προβλήματα, το άγχος, την ακαταστασία, την σύγχυση, διότι όλα αυτά τα οποία γίνονται, πράττω με τις ευκαιρίες να πω αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τηλεθεατέ, είναι, όλα αυτά είναι σκόπιμα. Όλα αυτά οδηγούν στο να οδηγήσουν τον κόσμο σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, συγχύσεως, ακαταστασίας, άγχους, ούτως ώστε να ψάχνουν όλοι να βρουν κάποια σανίδα σωτηρίας. Και θα έρθει την τελευταία στιγμή ο απομηχανής Θεός Αντίχριστος ως Μεσσίας και θα πει: τι θέλετε, ειρήνη? Θα σας φέρω εγώ την ειρήνη. Τι θέλετε, να σας λύσω το πρόβλημα της ανεργίας? Ορίστε, πάρτε δουλειές, πάρτε θέσεις, πάρτε χρήματα. Τι θέλετε, να σας θεραπεύσω από τις αρρώστιες, οι οποίες αρρώστιες πολλές αυτοί τις δημιουργούν ή αν δεν τις δημιουργούν αυτοί έχουν τα φάρμακα ήδη, τα αντίδοτα, αλλά δεν τα δίνουν στον κόσμο για να τα χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, οπότε αμέσως θα πούνε να, αυτός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι ο Μεσσίας μας, αυτόν θέλουμε για αρχηγό μας, αυτόν ψηφίζουμε, αυτόν θέλουμε για πολιτικό μας αρχηγό και μετά με τα θαύματα τα οποία θα κάνει τα ψευδοθαύματα, περισσότερα θα είναι ψευδοθαύματα του Αντιχρίστου, θα τον δεχθούν και για Θεό και για Σωτήρα και για Μεσσία. Και θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Κυρίου μας που λέει ότι εγώ ελέηθα εν το όνομα του Πατρός μου και δεν με δεχθήκατε, όταν θα έρθει άλλος εν το όνομα του ιδίου, εννοεί τον Αντίχρίστο, εκείνον θα δεχθείτε. Μάλιστα. Ο αγαπητός φίλος και τηλεθεατής Σωτήρης από τον Πειραιά λέει ότι ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Νικόλαος των Αθηνών επισκέφθη τον Υπουργό τύπου Ευάγγελο Βενιζέλο και κατηγόρησε ευθέως την παντοδύναμη Ορθόδοξη Εκκλησία και την αναχρονιστική ελληνική νομοθεσία ότι καταπατώνται οι θρησκευτικές ελευθερίες στην Ελλάδα και καταγγέλει τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των καθολικών. Μάλιστα, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, αγαπητέ φίλε Σωτήρη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την καταγγελία αυτή. Πραγματικά, δυστυχώς, όπως είχα πει λίγο πριν, ότι ζούμε σε ένα κράτος, ζούμε σε μια πατρίδα που δυστυχώς λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι και λέμε ότι είμαστε, ότι όλα πάνε καλά, αλλά δυστυχώς ούτε ελεύθεροι είμαστε, ούτε δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα τηρούνται, ούτε οι νόμοι τηρούνται, ούτε η Ορθοδοξία στηρίζεται και υποστηρίζεται. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά δίνουν πάρα πολλές ελευθερίες και πάρα πολλά δικαιώματα σε όλους τους αντίχριστους και όλους τους αιρετικούς. Είτε αυτοί λέγονται παπικοί, είτε λέγονται οι Ιεχωβάδες, είτε λέγονται Ποντεστάντες κλπ. Θα ήθελα εδώ επίσης να κάνω και εγώ μια καταγγελία. Το λέω αυτό με μεγάλη μου λύπη, διότι πριν λίγες μέρες, μια το πολύ με 2 εβδομάδες, έτυχε να παρακολουθήσω μια εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία εκπομπή λεγόταν Ελεύθερος, νομίζω, ρεπόρτερ, είναι με τον κύριο Τσαρούχα, και ούτε λίγο ούτε πολύ αυτός ο κύριος, ο κατά πάντα ίσως σεβαστός και αξιότιμος κύριος, ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε διαφήμιση στους Ιεχωβάδες, στους αντιρρησίες συνειδήσεως. Είχε μαζέψει εκεί όλους τους αντιρρησίες συνειδήσεως και έλεγαν ελεύθερα τη γνώμη τους με στοιχεία, με δήθεν αποδείξεις και ούτε λίγο ούτε πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ καλούσε και προβλημάτιζε όλους τους Έλληνες να βοηθήσουν τους καημένους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δήθεν υποφέρουν εδώ σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτό το κράτος, από τα δικαιώματά τους και τις ελευθερίες τους. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη και αγαπητοί μου και ευσεβούμενοι χριστιανοί, αν θέλουν να έχουν δικαιώματα να πάνε να φτιάξουν ένα κράτος δικό τους,
και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ είναι Ελλάδα, είναι Ορθόδοξη Ελλάδα, είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και θα υπερασπιστούμε και την Ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας μέχρι σε σχάτων. Μέχρι σε σχάτων. Όσοι λίγοι και αν μείνουμε, όσοι λίγοι και 300 του Λεωνίδα να μείνουμε, θα πέσουμε μέχρι σε σχάτων με τη βοήθεια του Θεού πάντα, για να υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια της πίστης και της πατρίδος μας. Ας πάνε οι κύριοι αυτοί να φτιάξουν δικό τους κράτος, δικούς τους νόμους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ επαναλαμβάνουν Ελλάδα, Ορθόδοξη, όλοι οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας. Εντάξει, τους ανεχόμαστε, πριν όμως όχι και να μας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν και να μας καθοδηγούν και να περνάνε και να ψηφίζονται νόμους υπέρ αιρετικό και να ψηφίζονται νόμοι αντίχριστοι κατά των Χριστιανών. Πού ζούμε? Μέχρι πότε θα ανεχόμεθα? Φταίμε όλοι μας, ντροπή μας. Ντροπή μας σε όλους μας. Που ανεχόμεθα αυτούς τους κυρίους και τους πολιτικούς αυτούς, τους ανάξιους αυτούς πολιτικούς μας, όλους μηδενός εξαιρουμένων, ενώ όλους από όλα τα κόμματα εννοώ, οι εξαιρέσεις υπάρχουν παντού και στους πολιτικούς φυσικά υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που είναι πραγματικά αξιόλογοι άνθρωποι και επιπόληπτοι πολίτες και ηθικοί και πατριώτες κλπ. Αλλά είναι μετρημένοι. Η πλειοψηφία όλων των κομμάτων έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα και την πίστη μας αλλά και την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτό έλειπε. Οι κύριοι λοιπόν αυτοί να ζητάνε και τα ρέστα ότι δήθεν δεν έχουν δικαιώματα. Αν έχουν κάποιοι δικαιώματα εδώ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την Ελλάδα, είναι αυτοί και όχι εμείς. Λοιπόν, αλλά έχει ο Θεός και ας μην επαναπαύονται και να χαίρονται, διότι θα έρθει η ώρα τους και εδώ αλλά και στην άλλη ζωή. Καταφθάνουν κι άλλα τηλεφωνήματα, 9:50 η ώρα. Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πάρα πολλά. Χαίρομαι βέβαια γι' αυτό και σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε την εκπομπή μας, την Βουλή του Πατροκοσμά. Αλλά η ώρα έχει ήδη περάσει. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε πολλά άλλα ερωτήματα. Θα κάνω μια γρήγορη, έτσι, θα ρίξω μια γρήγορη ματιά και θα δω αν υπάρχει κανένα σημαντικό ερώτημα για να απαντήσω. Αθήνα Ευάγγελος, το 6 δεν είναι κακός αριθμός. Φυσικά, φίλε, δεν είναι κακός αριθμός. Το είπαμε ότι όλοι οι αριθμοί είναι αθώοι και ουδέτεροι και φυρημένοι. Όταν του προσδώσουμε όμως κάποια σημασία, γίνεται έβλημα και σύμβολο, τότε οπωσδήποτε αν εκφράζει καλό σύμβολο, καλή ιδέα κλπ, είναι καλός. Αν εκφράζει κακή ιδέα και γίνεται κακό σύμβολο και το απορρίπτουμε. Αγαπητός τηλεθεατής Βαγγέλης από το Βύρωνα λέει: άκουσε από τον Αντένα εκπομπή της κυρίας Πιπηλή ότι στην Πάτμο θα εορταστούν τα 1900 χρόνια από την εποχή που έγραψε την Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο θεολόγος, και θα έρθει και ο Πάπας. Υπάρχει κάποια τέτοια ανακοίνωση και πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο ο φίλτατος εισαγωγικά κύριος Πάπας, διότι θα του βγει σε ξινό. Εάν τολμήσει να πατήσει τα πόδια του εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, νομίζω ότι αν δεν του συμβεί τίποτα άλλο, τουλάχιστον θα γυρίσει σώος πίσω. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα έχει το θράσος να πατήσει τα πόδια του, τα βρωμερά του αυτά πόδια, σε ένα τόσο άγιο και ιερό νησί της Πάτμου. Και αν τελικά το αποφασίσει, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας οι Ορθόδοξοι Έλληνες να ξεσηκωθούμε, να αντιδράσουμε και να πάμε και στην Πάτμο και αναλόγα να πράξουμε. Ο Άγγελος από Αχαρνό ρωτάει να γνωρίζω για μια προφητεία που είναι της Ιρλανδικής Εκκλησίας και λέει ότι για τους 112 πάπες
κλπ. Κάτι έχω υπόψη μου, αγαπητέ φίλε Άγγελε. Βέβαια αυτές δεν θεωρούνται προφητείες, διότι οτιδήποτε είναι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν θεωρείται βέβαιο και έγκυρο. Λοιπόν, αλλά όμως επειδή δεν αποκλείεται, όπως έχουμε δει και όπως έχουμε αναφέρει και άλλες εκπομπές μας, και εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας να γίνονται θαύματα, όπως θα αναφερθούμε σε μία εκπομπή μας, ολόκληρη εκπομπή μας, τι γίνεται με αυτά τα θαύματα τέλος πάντων, είναι σημείο και κριτήριο πάντοτε αγιότητος και οσιότητος. Γίνονται θαύματα, δεν γίνονται θαύματα, ποιοι κάνουν θαύματα, πότε θα κάνουν τα θαύματα και πολλά άλλα πράγματα σχετικά με το θαύμα. Θα αναφερθούμε σε μία ολόκληρη εκπομπή μας. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν κάποια προφητεία, έχω διαβάσει και εγώ, δεν γνωρίζω κατά πόσον μπορούμε να τις έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά επειδή επέτρεψε ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός και διαμέσων αιρετικών και απίστων πολλές φορές, όπως βλέπουμε και στην Αγία Γραφή και, και σε πολλούς βίους Αγίων κλπ, να προφητεύουν και να κάνουν και θαύματα, όπως παραδείγματος χάρη ο Βαλάμ στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μάγος, όπως οι Σύβυλες πρόχριστο κλπ που προφήτευσαν κάποια πράγματα σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου και της Παναγίας. Έτσι μπορεί να υπάρχουν, όπως και ο Νοστράδαμος, ο οποίος βέβαια ήταν αστρολόγος, μάγος και αιρετικός φυσικά, και αυτός είπε κάποια πράγματα μέσα στα πολλά τα οποία ήταν αληθινά. Τον είχε βοηθήσει η χάρις του Θεού να πει κάποια πράγματα για να βοηθήσει ίσως κάποιους ανθρώπους να κατανοήσουν κάποια πράγματα και να είναι αναπολόγητοι. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η προφητεία με τους 112 πάπες, που την αναφέρει και ο Νοστράδαμος κάπου, ότι λέει για κάποιον πάπα και μάλιστα αναφέρει ίσως για αυτόν τον πάπα ότι μάλλον θα είναι ο τελευταίος πάπας αυτός. Θα δούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, διότι δεν είναι προφητεία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας μας, για να είμαστε 100% βέβαιοι ότι θα συμβεί. Αφού είναι εκτός Ορθοδοξίας, μπορεί να είναι και αληθινή, αλλά μπορεί να είναι και ψεύτικη. Οψόμεθα. Η κυρία Μαρία Παδοπούλου από το Παγκράτη, πριν της εμφανίσεως του Χριστού, ήταν ειδωλάτρες. Οι Έλληνες, φυσικά, το είπαμε αυτό, ήταν ειδωλολάτρες, πίστευαν στα είδωλα, πίστευαν σε ψεύτικους θεούς, στον Δία, στην Ήρα, στον Ερμή, στην Αφροδίτη κλπ. Είχαν θεοποιήσει ανθρώπους. Και πίστευαν σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους 12 θεούς του Ολύμπου. Άρα τι ήταν, όταν πιστεύεις σε ψεύτικους θεούς, τι είσαι, δεν είσαι ειδωλολάτρης, δεν λατρεύεις είδωλα. Δεν λατρεύεις πράγματα εκτός του Θεού, που Κύριο μόνο το Θεό σου προσκυνήσεις, ου λατρεύσεις και προσκυνείς άλλο Θεό, παρά μόνο το Θεό και τον Κύριο και τον Θεό σου, λέει μία από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Βαγγέλης στο Καλαμάκι, στο ραδιόφωνο ακούσαμε τους Πεντεκοστιανούς να λένε ότι πρώτος έρχεται ο Αντιχριστός και μετά ο Αντίχριστος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν νομίζω ότι να ασχολούμαστε με Πεντεκοστιανούς, με αυτά που λένε οι Πεντεκοστιανοί. Είναι αιρετικοί όπως έχουμε πει και δεν πρέπει να τους δίνουμε καθόλου σημασία, ούτε καν να τους ακούμε, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη. Αν θέλεις φυσικά να έχεις υγιείς και σωστές απόψεις και ορθόδοξες. Το ότι θα έρθει πρώτο ο Χριστός, αυτό είναι μεγάλη πλάνη και ψέμα. Πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά τον Αντίχριστο θα έρθει ο Κύριός μας για να γίνει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Η κυρία Νίκη από τα Κάτω Πατήσια μας στέλνει θερμά συγχαρητήρια και λέει να είναι ευλογημένη όλη αυτή η εργασία και προσπάθεια και ο αγώνας που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νίκη για τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας, και εσείς εύχομαι ο Θεός να σας έχει καλά και να σας βοηθάει στα δύσκολα αυτά χρόνια τα οποία ζούμε. Και τι γίνεται με τους ανθρώπους που αδιαφορούν, η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας. Όλοι μας έχουμε καθήκον να ενημερώσουμε και να διαφωτίζουμε όσο μπορούμε το κατά δύναμη, πάντα όμως με αγάπη και με ταπείνωση και με αλληλεγγύη και με θα λέγαμε έτσι αδελφική αγάπη όλους τους ανθρώπους για τα τεκτενόμενα στις ημέρες μας, και είναι φυσικά για όλα αυτά για να αντιδράσουν.
Ένα σημαντικό ερώτημα, εδώ στο τέλος τώρα, ίσως θα έπρεπε πιο μπροστά να το είχα δει, βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Η κυρία Ελένη από τη Σαλαμίνα λέει, κάποιος ιερέας μίλησε στο κήρυγμά του και είπε ότι αφού έχουμε πάρει τη σφράγιση του Αγίου Βαπτίσματος, όσα 666 και να μας δώσουν, δεν μας πιάνει τίποτα. Είναι πραγματικά έτσι? Τι να πω, αγαπητή κυρία Ελένη. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες τέτοιες απόψεις και από κληρικούς και από μοναχούς και από κοσμικούς, οι οποίοι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και του λένε απαντήσεις και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και σημασία και δεν είναι πραγματικότητες, αλλά είναι, θα λέγαμε έτσι, ψευδή και ανυπόστατα, και παραπλανούν τον κόσμο και τον ξεγελούν και θα πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους, αν είναι δυνατόν. Τότε, αφού λέει ότι αφού έχουμε σφραγιστεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος 666 και να πάρουμε, δεν μας κάνει τίποτα, τότε τι έκαναν όλη αυτή η χωρία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας που μας ενημέρωσαν για το 666? Προς τι ο Άγιος Υπόλοιτος είπε ότι είναι άρνηση τον αποδεχτεί κανείς το 666? Προς τι ο Άγιος ο Φρέμος Ήρος? Προς τι ο Άγιος Αρέθης? Προς τι ο Μέγας Βασίλειος? Προς τι ο Άγιος Κοσμάς Οντόλος? Προς τι όλοι οι Άγιοι? Προς τι η Αποκάλυψη λέει ότι όποιος αποδεχτεί το 666 θα αρνηθεί το Χριστό και θα καίγεται στο πύρι? Ανοίξτε την Αποκάλυψη, πηγαίνετε σε αυτόν τον ιερέα και ανοίξτε την Αποκάλυψη στο 14ο κεφάλαιο, στίχο συνέκτατο. Να δείτε τι λέει. Πηγαίνετε, ορίστε. Κοιτάξτε, πάτερ μου, τι λέει εδώ πέρα, ότι όποιος αποδεχτεί το 666 ή το θηρίο, αυτός θα κολλάζεται αιώνια. Τότε, ποιος έχει δίκιο? Η Αποκάλυψη, οι Άγιοι Πατέρες ή ο ιερέας και ο κάθε ιερέας? Ή οσδήποτε και είναι αυτός. Λυπάμαι πολύ που ορθόδοξος ιερέας λέγει τέτοια πράγματα και αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Το 666, μάλλον η δωρεά και η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, την πήραμε κατά την ώρα του βαφτίσματος, την παίρνουμε κατά την ώρα που πίνουμε αγιασμό, που κοινωνάμε τα άχρηστα μυστήρια, που εξομολογούμεθα, που χρειόμεθα με το ευχέλιο και με πολλούς άλλους τρόπους. Πλην όμως, αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή, επειδή εγώ βαφτίστηκα και είμαι χριστιανός ορθόδοξος, επειδή κοινωνάω, επειδή έχω τη χάρη του Θεού, εάν θα αποδεχτώ το 666, εγώ παραμένω χριστιανός ορθόδοξος? Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τότε, με την ίδια λογική, θα μπορούσε και ο Πέτρος να μην θεωρηθεί, ο Απόστολος Πέτρος, να μην θεωρηθεί αρνησίχριστος. Ποτέ αρνήθηκε το Χριστό. Δεν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος 3 φορές το Χριστό? Τον είχε αρνηθεί ποτέ μέσα του? Τον είχε αρνηθεί ποτέ συνειδητά, εκούσια? Όχι. Απλώς για εκείνη την ώρα φοβήθηκε, όταν τον ρώτησε η παιδίσκη και η δούλη εκεί στην αυλή του Καϊάφα, του Άννα και του Καϊάφα, στην Αγία Σιών, στα Ιεροσόλυμα, και του είπε, είσαι και εσύ, ήσουν και εσύ μαζί του? Και είπε όχι, και τον αρνήθηκε 3 φορές. Και τότε μόλις αρνήθηκε 3 φορές, ελάλησε ο Αλέκτορ, που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν Αλέκτορ φωνήσει, 3 με παρνήσει. Και βγήκε έξω και εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Γιατί? Και μετά γιατί ο Κύριός μας του είπε, Πέτρο φιλίσμε, σε άλλο σημείο? Ναι Κύριε φιλώσε. Πέτρο φιλίσμε δεύτερη φορά, ναι Κύριε φιλώσε. Πέτρο φιλίσμε, ναι Κύριε εσύ είδες ότι φιλώσε, σ' αγαπώ. Γιατί τον ρώτησε 3 φορές να τον αγαπάει? Γιατί 3 φορές τον αρνήθηκε? Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο η εσωτερική διάθεση και η χάρη του Αγίου Πνεύματος και του Θεού που έχουμε μέσα μας. Τι να την κάνουμε τη χάρη και τι να σου κάνει η χάρη, αγαπητή κυρία Ελένη, δεν απευθύνουμε εσάς φυσικά, στον ιερέα αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, κληρικό ή λαϊκό, που πρεσβεύει αυτά τα πράγματα, τι να σου κάνει χάρη όταν εσύ αρνείσαι τον Χριστό, όταν εσύ συντάσσεις με τον διάβολο και τα όργανα του? Τι να σου κάνει η χάρη? Η χάρη θα σταθεί μέσα σου όταν εσύ εκούσια αποδεχθείς τον Αντίχριστο ή τα όργανα του ή την εικόνα του? Τότε γιατί, προς τι όλοι αυτοί οι Άγιοι Μάρτυρες μαρτύρησαν? Για ποιο λόγο? Όταν τους έλεγαν αρνείσαι τον Χριστό και εκείνοι λέγανε όχι και τραβούσαν τα πάνδυνα για να μην αρνηθούν. Όταν τους έλεγα ρίξτε λίγο λιβανάκι, θυσιάστε, και δεν δεχόντουσαν το λιβανάκι να ρίξουνε. Για λίγο, για αυτή τη στιγμή τους έλεγαν όχι. Κουνείς το κεφάλι σας για αυτή τη στιγμή μόνο. Ότι αρνείς τον Χριστό και μετά πιστεύει ότι θέλετε. Δεν το έκανα. Προτιμούσαν να πεθάνουν, να μαρτυρήσουν, όπως ο Άγιος Μινάς που κάγει το χέρι του, γιατί του έβαλαν λιβάνι για να θυσιάσει, στα είδωλα.
Και εκείνος προτίμησε να καεί το χέρι του παρά να ρίξει έστω και ακούσια το λιβανάκι στα είδωλα για να μην ομιστεί σαν θυσία, αν είναι δυνατόν. Θα επανέλθουμε όμως, δρυμύτατα, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή για το θέμα αυτό. Λοιπόν, πολλά αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα ερωτήματα λυπάμαι πάρα πολύ, η ώρα έχει περάσει κατά πολύ. Εδώ θα σταματήσουμε και όσα ερωτήματα έχουν μείνει πάνω πάντα, πιστεύω να βρεθεί κάποια εκπομπή, σε κάποια εκπομπή μας, κάποιος χρόνος περισσότερος, να αναφερθούμε. Άλλη μία εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου και ευλαβείς τηλεθεατέ και χριστιανοί μου, έφτασε στο τέλος της. Για άλλη μια φορά η φωνή του Πατροκοσμά σας κάθεσε συντροφιά περίπου 2,5 ώρες με 3 ώρες περίπου και όσο μπορέσαμε με την δύναμη και τη χάρη του Θεού σας αναπτύξαμε το θέμα περί νέων ταυτοτήτων και ηλεκτρονικών καρτών κοινωνικής ασφαλίσεως και απαντήσαμε στα ερωτήματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας, για το ότι παρακολουθείτε πολύ συχνά την εκπομπή μας, σχεδόν ανελιπώς. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας και εδώ στο κανάλι 67 και στο σύλλογό μας, τον Άγιο Κοσμά τον Νεοτολό, στα τηλέφωνα 82-34-332 και 82-39-300. Εκεί μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να περάσετε και να συζητήσουμε οποιοδήποτε απορία έχετε ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σας απασχολεί, όσο μπορώ βέβαια και εντωμέτρω των δυνατοτήτων μας. Να μην ξεχάσετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την ερχόμενη Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, 26 του μηνός, η μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στο πεδίο του Άρεως για τα θέματα αυτά που συζητήσαμε. Σας διαβάζω επιτροχάδι το κάλεσμα Εθνικής Εξεγέρσεως και Σάλπισμα Ορθοδόξου Διπνήσεως. Καλούμε τον ευσεβή κλήρο και λαό της Ελλάδος σε επάνδημη ομολογιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο του Άρεως την 26 Μαρτίου, 26 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και ώρα 3 μετά μεσημβρία, με πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων για την άμεση και δυναμική αντιμετώπιση των καυτών προβλημάτων τόπου μας, του μεγίστου κινδύνου απολίας εθνικής μας ασφάλειας και της προσωπικής μας ελευθερίας μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος του νόμου 1599-86, συνθήκης Έγεν, ηλεκτρονικές ταυτότητες, κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, πληρωμής μισθών, εκλογικής ψήφου κλπ. Δεύτερον, της τρομερής επιβολής των αιρετικών κατά της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Τρίτον, του εθνικού μας ακροτηριασμού μακεδονικού, κυπριακού, βορειοπηρετικού κλπ. Η Ελλάδα μας αλλά και η ανθρωπότητα διέρχονται σήμερα τις πλέον κρίσιμες ιστορικές τους στιγμές της μεγίστης αποστασίας από το θέλημα της Παναγίας Τριάδος. Περιθώρια εφησυχασμού και αδρανίας δεν υπάρχουν. Οι μάρτυρες και ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεώς μας καλούν σε νέες σημαντικές ομολογικές παλέστρες. Κανένας πολίτης αυτού του τόπου που φέρει επαξίως το τιμημένο όνομα του Έλληνος Ορθοδόξου Χριστιανού δεν πρέπει να λείψει από το μεγάλο αυτό μαρτυρικό και ομολογιακό προσκλητήριο του έθνους και της Ορθοδοξίας. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς τα συνεργαζόμενα χριστιανικά σωματεία και σύλλογοι και φορείς της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό είναι το κάλεσμα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Κανείς να μην λείψει, όπως ακούσετε, αν θέλετε να πάρετε κι εσείς μισθό και αν θέλουμε να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι που μας κυβερνάνε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι αγρυπνούν και αντιστέκονται στα κατακτόνια σχέδιά τους. Επίσης, όπως είπαμε, την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε τη χαρά πάλι να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας την Πρωτού Πατροκοσμά, τον Πανοσιολογιώδοτο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα κάνουμε κρίσεις και σχόλια για την συγκέντρωση αυτή που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο πεδίο του Άρεως στις 3 μετά μεσημβρίας. Και θα σας δείξουμε και πλάνα από τον κόσμο και από τους ομιλητές που θα παραστούν την ημέρα εκείνη. Επίσης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μην ξεχάσετε, διότι ο καιρός σχεδόν έφτασε για την προσκυνηματική εκδρομή εις τα Ιεροσόλυμα που θα κάνει ο σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, εις τους Αγίους Τόπους, εις όλους τους Αγίους Τόπους, εις τα Ιεροσόλυμα, εις την Αγία Κατερίνη στο Σινά, Κάιρο, Αίγυπτο και Αλεξάνδρεια. Η εκδρομή αρχίζει στις 14 Απριλίου και τελειώνει, είναι 16 μέρες περίπου, στις 29 Απριλίου. Παρασκευή πρώτου Λαζάρου και Σαββάτο της διακίνησή μου τελειώνει. Υπάρχει η δυνατότητα και για μικρότερη εκδρομή, δεκαήμερη περίπου. Μην ξεχάσετε λοιπόν, ο καιρός πλησιάζει, οι θέσεις πρέπει να κλείσουν και στα ξενοδοχεία και στο αεροδρόμιο. Όσοι από εσάς θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσκυνηματική εκδρομή την οποία θα κάνει ο σύλλογός μας,
και στην οποία θα παρευρίσκομαι εγώ ίδιος, θα ξεναγώ και θα είμαι συνοδός σε όλη τη διάρκεια της προσκυνηματικής εκδρομής αυτής. Μην ξεχάσετε λοιπόν να δηλώσετε θέση συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου μας και στα τηλέφωνα 82-34-332 και 82-39-300. Παραλαμβάνω, 82-34-332 και 82-39-300. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που για άλλη μια φορά καθίσατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα και παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Εύχομαι ο Θεός να σας αμείψει για όλα αυτά και μαζί σας πάλι την ερχόμενη Κυριακή στις 10 η ώρα περίπου για 2 ολόκληρες περίπου ώρες. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσετε, αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες, και καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.